στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για το ολοκαύτωμα των καβαλιωτών Εβραίων, βραβεύτηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης ο Μωυσής Ελισάφ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την ύψιστη τιμή να με τιμήσετε ως τον πρώτο Έλληνα Εβραίο Δήμαρχο για τη συνολική προσφορά μου στον τόπο, τόσο ως γιατρός και ακαδημαϊκός δάσκαλος, αφού πράγματι αυτή μου η θητεία αποτέλεσε μια συναρπαστική εμπειρία που απέτησε για δεκαετίες κατάθεση ζωής και ψυχής, όσο και ως ενεργός πολίτης με ποικίλες δραστηριότητες, από τις οποίες να ξεχωρίσω την εκλογή μου ως Προέδρου της Ιστορικής Ρωμανιώτικης Εβραϊκής Κοινότητας των Ιωνίνων και κυρίως βέβαια την εκλογή μου το 2019 ως πρώτου πολίτη της πόλης των Ιωνίνων. Πολλά χρόνια, επιτρέψαμε την έκφραση, επιλέξαμε αυτό να το αγνοούμε, να το έχουμε γυρίσει στην πλάτη. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτή η ιστορική στρέβλωση έχει διορθωθεί. Και για να είμαι και ακριβοδίκαιος, διορθώθηκε χάρη στην απόφαση προηγούμενων δημοτικών διοικήσεων, χάρη στο θάρρος, αν θέλετε, και την ευθυκρισία προηγούμενων δημάρχων, αν δεν απατώμε του κυρίου Κωστή Σιμιτσίδη, του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο, επί της θητείας του οποίου είχε πάρθει η απόφαση, και αναμφίβολα της κυρίας Δήμητρας Ζανάκα, που είχε το θάρρος αυτή την απόφαση να την εφαρμόσει και την ευθυκρισία. Και έτσι το μνημείο που ανεγέρθηκε στη μνήμη των 1.484 Εβραίων καβαλιωτών, καβαλιωτών Εβραίων είναι το ίδιο, παιδιά της Καβάλας ήταν όλοι, να εγερθεί και να έχουμε την ευκαιρία να τιμούμε τη μνήμη τους. Είναι σαν να τιμάμε την ίδια μας τη συλλογική μνήμη, γιατί όπως είπα, αυτή είναι η ιστορία της Καβάλας και θα ήταν μεγάλο λάθος και μεγάλη αδικία στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα να γυρνάμε την πλάτη μας στην ίδια την ιστορία μας. Ο ίδιος γεννημένος το 1954, δηλαδή 10 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα, αναφέρει ότι μεγάλωσε χωρίς συγγενείς, ενώ ήρθε από πολύ μικρός αντιμέτωπος με σκληρά ερωτήματα. Να ευχαριστήσω το Δήμο Καβάλας και προσωπικά το φίλο Δήμαρχο για την ύψιστη τιμή που γίνεται σε μένα και πιστεύω ότι στο πρόσωπό μου στην πολυκύμαντη ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού, αλλά και στον ρόλο μου σαν ενεργού πολίτη σε αυτόν τον τόπο που οδήγησε στην εκλογή μου ως του πρώτου Εβραίου Δημάρχου της πατρίδας μας. Νομίζω ότι η τιμή είναι δυσανάλογη με αυτό που έχω κάνει, αλλά μου αυξάνει την υποχρέωση να συνεχίσω να αγωνίζομαι πρώτα για το καλύτερο των συνδημοτών μου, για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα σε αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο, αλλά και επίσης να συνεχίσουμε μια αδιάλειπτη μάχη κατά των φαινομένων μίσους, ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και αντισημιτισμού. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση με την οποία το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος χαιρέτησε την εκλογή του Δημάρχου Ιωαννίνων. Γράψαμε τότε: «Στην πόλη που κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος εξοντώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά η Ισραηλιτική κοινότητα, εκεί που σχεδόν 2.000 ομόθρησκοί μας βρήκαν φρικτό θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, 75 χρόνια μετά, στην ίδια πόλη, εκλέγεται δήμαρχος ένας απόγονος διασωθέντων του ολοκαυτώματος». Γιατρός, δάσκαλος, πρόεδρος με μακρά θητεία του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων και σήμερα δήμαρχος Ιωαννίνων. Δήμαρχε, σημαντική εκδήλωση σημερινή. Η σημερινή, νομίζω έτσι ότι... και αλλιώς, είναι μια σημαντική εκδήλωση, γιατί ο Δήμος Καβάλας και η φορείς που συνεργάζονται μαζί του και κυρίως η νέα γενιά, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, τίμησαν με υποδειγματικό τρόπο τη μνήμη των καβαλιωτών Εβραίων. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια εκδήλωση η οποία σηματοδοτεί μια άλλη εποχή στον τρόπο που και η κοινωνία αυτής της
φιλόξενης και όμορφης πόλης αντιμετωπίζει κατάματα το παρελθόν της. Οι απόγονοι της δεύτερης γενιάς του Ολοκαυτώμενος, το τιμόμενο πρόσωπο της σημερινής εκδήλωσης, ο κύριος Ελιασάφ, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕΡ, ο κύριος Σαλτιέλ, ο Αρώνα Τσιμίνο, Σιμεών Λάκε, εγώ, είμαστε οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε από γονείς που γύρισαν από την κόλαση. Και πιστέψτε με, καμιά διαφορά δεν υπάρχει αν επέστρεψαν από τα στρατόπεδα ή διασώθηκαν σαν τουρντοβάκια από τον Βούλγαρο κατακτητή ή βρέθηκαν στον Ελλάς αντιστεκόμενοι και αρνούμενοι το θάνατο. Μέρος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που ανήκει στην εβραϊκή κοινότητα, συμμετέχω στη σημερινή πορεία στη μνήμη των Εβραίων της Καβάλας που δολοφονήθηκαν στην Τρεμπλίνκα. Από τα ελάχιστα που απέμειναν από την Ισραηλιτική κοινότητα Καβάλας, το σημαντικότερο ίσως είναι το πλούσιο αρχείο της, το οποίο φυλάσσεται στο μουσείο μας. Το αρχείο είναι ψηφοποιημένο και οι κατάλογοι του είναι προσιτοί στους ερευνητές. Μέσα από τις χιλιάδες σελίδες του, γραμμένες στα εβραϊκά και στα ισπανοεβραϊκά, βρίσκουμε όσα ζητήματα απασχολούσαν την κοινότητα. Υπήρχαν δύο συναισθήματα. Το ένα ήταν η αγωνία για το άγνωστο, για τη ζωή τους, η απελπισία. Και το άλλο ήταν η ελπίδα. Η ελπίδα των παιδιών. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην ελπίδα για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι αποδεχθήκατε την πρόσκληση του Δήμου Καβάλας να συμμετάσχετε στη σημερινή εκδήλωση βράβευσης του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ.